κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Όσο αφορά τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλα αυτά τα χρόνια, τι έχουν πράξει, κύριε Ζήτιο, όσο αφορά και την προώθηση της χώρας μας στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και τι έχουν κάνει στο να προασπίσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων. Αυτό που έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι απόντες οι Έλληνες ευρωβουλευτές όταν ψηφίστηκε η γενοκτονία των ποντίων. Είδαμε να παραχωρούν το δικαίωμα της επωνυμίας ΦΕΤΑ να μπορεί να γίνεται Αβραμόπουλος και όλη η δεξιά παράταξη να μπορεί να γίνεται και με αγελαδινό γάλα όπου Αίγες δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Είναι brand name της Ελλάδος, είναι pop προϊόν. Έχουμε δει την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Τζαβέλα, να επικαλείται να καεί η Ελλάδα, αν είναι να καεί η Ελλάδα, τουλάχιστον να καεί για να μπορεί να υπάρξει μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό που έχουμε λάβει από τους ευρωβουλευτές μας μέχρι στιγμής είναι είτε αδιαφορία, είτε ένας σε εισαγωγικά φιλοευρωπαϊσμός, ξεχνώντας ότι η Ευρώπη είναι η ίδια η Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και η εμπορική επωνυμία, αν θέλετε, αφού είμαστε σε μια εμπορική κοινοπραξία, η εμπορική επωνυμία, το brand name Ευρώπη, έχει πίσω του υπεραξία και πνευματικά δικαιώματα. Και αυτά είναι ελληνικά. Θα μπορούσαν να το πούν οπωσδήποτε όπως αλλιώς θέλουν, αλλά δεν μπορούν, διότι αυτή η γυραιά Ήπειρος είναι δική μας. Πολύ σωστά. Άρα, εάν θέλετε, πέρα της αδιαφορίας και του ξεπουλήματος της Ελλάδος, βλέπουμε μια διαρκής προδοσία, θα έλεγα, από τους ευρωβουλευτές μας και φτάνουμε στην προδοσία αυτή, αν θέλετε, γιατί στην ουσία είναι δυσάρεστο αυτό που θα πω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να προδώσουμε το γένος μας, να προδώσουμε την προέλευσή μας, να προδώσουμε την ίδια τη φυσιολογία μας, μπαίνοντας σε ανούσιες συζητήσεις όσον αφορά ότι η Ελλάδα είναι μία τριτοτέταρτη, ας μου επιτραπεί ο όρος, χώρα. Καλά που είναι η Ευρώπη και μας συντηρεί, δεν είναι καθόλου έτσι. Είπαμε για τον πλούτο που έχουμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.